Εδώ είμαστε για να ανοίξουμε λοιπόν τώρα και την συζήτηση για το τι γίνεται και με το οικονομικό επιμελητήριο. Εκλογές στις 10 Δεκεμβρίου, σε λίγα 24 ώρα λοιπόν, στο οικονομικό επιμελητήριο και εδώ Ανατολικής Κρήτης. Να καλησπερίσουμε τους καλεσμένους μας. Είναι ο κύριος Σταύρος Καρτέρης, επικεφαλής ανεξάρτητης κίνησης οικονομολόγων. Ναι, οικονομολόγοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και η κυρία Τζίνα Τσαντρίζου, υποψήφια ανεξάρτητης κίνησης οικονομολόγων. Ναι, οικονομολόγοι, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Εμείς. Κύριε Καρτέρη, να ξεκινήσουμε από εσάς, γιατί η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι των εκλογών της 10ης Δεκεμβρίου σας απασχολεί έντονα με μια σειρά άλλων ζητημάτων, μια σειρά πολλών ζητημάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζετε ως κλάδος. Ποιο είναι τώρα το βασικό διακύβευμα αυτής της εκλογικής διαδικασίας? Κοιτάξτε, ιδιαίτερα επίκαιρο αυτή τη στιγμή είναι το θέμα του φορολογικού νομοσχεδίου. Mm. Έχουμε αλλαγές οι οποίες νομίζω στο σύνολο των επαγγελματικών φορέων, και αυτό φαίνεται και από τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις οι οποίες είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τόσο πανελλαδικά όσο και στο Ηράκλειο, φαίνεται ότι το σύνολο των επαγγελματιών και των ανθρώπων της αγοράς είναι αντίθετη σε αυτή την αλλαγή. Έχουμε μια λογική του υπολογισμού των τεκμαρτών εισοδημάτων, το οποίο μας επιστρέφει πίσω το 1994, τότε που είχαμε τα αντικειμενικά κριτήρια. Θεωρούμε ότι η τεχνολογία και τα μέσα που χρησιμοποιεί πλέον το κράτος και η ΑΔΕ για να μπορέσει να δει και να ελέγξει το κομμάτι της φοροδιαφυγής, για το οποίο και εμείς φυσικά συμφωνούμε ότι πρέπει να παταχθεί, είναι τέτοιο που μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθούν αυτά τα μέσα και να μπορέσουμε να ελέγξουμε ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά όχι μόνο ελεύθερους επαγγελματίες, και το σύνολο των επιχειρήσεων. Γιατί το νομοσχέδιο αυτό ουσιαστικά επικεντρώνεται στο κομμάτι των ελεύθερων επαγγελματιών. Άρα λοιπόν, σαν οικονομικό μελητήριο και συνολικά σαν φορείς, ζητάμε την απόσυρση αυτού του νομοσχεδίου. Νομίζω ότι μας γυρίζει πίσω. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τα My Data, μιλάμε για τη σύνδεση των ταμιακών μηχανών. Έχει τα μέσα ο κρατικός μηχανισμός να ελέγξει και να μην πάμε σε λογικές τεκμαρτών εισοδημάτων που μας γυρίζουν δεκαετίες πίσω. Κύριε Καρτέρη, η κυβέρνηση λέει ότι έγιναν και κάποιες βελτιωτικές παρεμβάσεις τις τελευταίες ημέρες. Έγιναν όντως? Δεν σας έψαμε. Κοιτάξτε, τέθηκε το θέμα της δυνατότητας του ελέγχου, το οποίο σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι ένα μεσοβέζικο μέτρο. Νομίζω ότι, όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχουν πολύ ισχυρά μέσα αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να ελέγξει τη φοροευδή. Εμείς, σαν επιμελητήριο, έχουμε μια αληξικέρευτη πρόταση που έχει να κάνει γενικά με τη φορολόγηση τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των νομικών, με τη λογική των εσόδων μείον έξοδα. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορεί καθένας ουσιαστικά. Δίνει ένα κίνητρο σε όλους μας να μπορέσουμε να παίρνουμε αποδείξεις από παντού για να δηλώνουμε τα έξοδά μας και με τη λογική, με τα διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων, αυτή η διαφορά τελικά να φορολογείται, το θεωρούμε και πιο δίκαιο, αλλά και ένα μέτρο το οποίο θα επιβάλλει σε όλους μας να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή ζητώντας αποδείξεις. Mm. Άρα λοιπόν αυτή είναι η πρότασή μας σαν επιμελητήριο. Δεν είμαστε υπέρ του τεκμαρτού τρόπου υπολογισμού και νομίζω ότι αυτό είναι μια λύση η οποία έρχεται στη λογική αυτού που λέμε τόσα χρόνια, ένα απλό, δίκαιο φορολογικό σύστημα, το οποίο θα ξέρουμε ότι τα επόμενα χρόνια δεν θα αλλάζει. Αυτό βλέπετε να περπατάει τώρα έτσι, με τις αλλαγές αυτές, και όπως έχω εκτός έτσι τρομερών εκπλήξεων, αναμένεται να ψηφιστεί. Κοιτάξτε, πραγματικά έχω μια αγωνία για να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Θα υπάρξουν επαγγελματίες οι οποίοι θα αναγκαστούν να δηλώσουν αυτό το ελάχιστο ποσό για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο του κατώτερου μισθού. Αλλά από εκεί πέρα υπάρχει και η περίπτωση να δούμε επαγγελματίες να δηλώνουν χαμηλότερα, έχοντας σαν μαξιλάρι ασφαλείας αυτό το ποσό. Άρα μπορεί τελικά αυτό που θεωρούμε να θεωρούμε σαν λύση αυτή τη στιγμή, να αυξήσουμε τα έσοδα, να γυρίσει μπούμερα και στα έσοδα και στο ΦΠΑ. Άρα λοιπόν δεν προεξοφλώ κάτι. Απλώς θέτουμε τους προβληματισμούς μας σαν οικονομικό επιμελητήριο, σαν επιστημονικός φορέας, και θέτουμε και μία λύση στο τραπέζι, την οποία την έχουμε καταθέσει στην πολιτεία και πιστεύω κάποια στιγμή να πρέπει να εισακουστούμε. Για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό για το νέο φορολογικό, θεωρείτε ότι ηθικά, έτσι με τον τρόπο παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση, είναι σαν να εκθέτει τους ελεύθερους επαγγελματίες, όλο τον κόσμο, αυτό το σκλάδες ως φοροφυγάδες? Νομίζω ότι βάζει μια ταμπέλα. Στη χώρα μας το κομμάτι των μικρομεσαίων, αρμίζαμε και επί εποχής μνημονίων, είχε στοχοποιηθεί. Οι μικροί, οι φοροδιαφεύγουν, δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να λειτουργήσουμε επιτέλους. Και ξαναλέω ότι πλέον η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να ελέγξουμε τη φοροδιαφυγή. Να πω κάτι άλλο. Έχουμε 24% ΦΠΑ.
ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Ας δούμε όλα αυτά τα πράγματα ξανά από την αρχή και συζητήσουμε, συζητήσουμε από μηδενική βάση αυτά τα θέματα. Και όταν, κύριε Καρτέρη, μιλάμε και για μια κυβέρνηση η οποία είχε κάνει σημαία του γεγονός ότι θα ρίξουμε τη φορολόγηση για να καταφέρουμε να αυξήσουμε τα έσοδα στο κράτος. Δηλαδή ήταν υπέρ της ελάφρυνσης, της φορολογικής ελάφρυνσης. Είναι δεδομένο ότι εν μέσω μνημονίων είδαμε όλους τους φόρους να ανεβαίνουν σε τέτοιο βαθμό που ουσιαστικά έτρεπαν την αγορά προς τη φοροδιαφυγή. Αυτά όλα πρέπει να τεθούν ξανά στο τραπέζι και να συζητούν σε μηδενική βάση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του φορολογικού. Θέλω όμως να επιστρέψουμε λίγο και στο κομμάτι των εκλογών. Και κυρία Τσαντρίζου, να πάμε σε εσάς, γιατί θέτετε τον εαυτό σας λοιπόν στην κρίση και των συναδέλφων σας. Και θέλω λίγο έτσι να ακούσουμε και για τους δικούς σας τους στόχους και τις προτεραιότητες. Σε δύσκολες εποχές λοιπόν, με μεγάλες προκλήσεις, ποιοι είναι οι στόχοι και εσάς και της παράταξής σας φυσικά σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Όπως καταλαβαίνετε, μετά από αυτή τη σύντομη συζήτηση που κάνατε με τον κύριο Καρτέρη, αναπόσπαστο κομμάτι του Οικονομικού Επιμελητηρίου είναι το επιχειρήν, στο οποίο δεν θα μπορούσε να με αφήνει εμένα προσωπικά αδιάφορη. Η παράταξη ανεξάρτητη κίνηση οικονομολόγων στοχεύει σε ένα πιο αναβαθμισμένο οικονομικό επιμελητήριο, ενισχύοντας με προγράμματα, με mentoring, με πλησίασμα των νέων οικονομολόγων, ενισχύοντας ακόμα και το γυναικείο επιχειρήν που ξέρετε ότι δεν με αφήνει εμένα προσωπικά αδιάφορη αυτό, με προγράμματα τα οποία θα θέλουμε να ενταχθούν όλοι οι οικονομολόγοι και να αναβαθμίζονται, να υπάρχουν καταρτισμένα προγράμματα με υπογραφές πλέον των οικονομολόγων όπως και σε τόσους άλλους κλάδους. Το νησί μας στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα, στηρίζεται στον τουρισμό. Πάλι σε όλο αυτό το κομμάτι πρέπει το Οικονομικό Επιμελητήριο να είναι μέρος αυτών των μελετητών. Όλοι οι φορείς θα πρέπει να απευθύνονται απέναντι στο Οικονομικό Επιμελητήριο με αναγνωρισμένους οικονομολόγους. Κάτι που παρατηρούσα κατά καιρούς είναι ότι βγαίνουν και θέσεις ακόμα στο δημόσιο που είναι πε οικονομικού, πε διοικητικού. Πλέον ας υπάρχει ένας διαχωρισμός και η ειδικότητα του οικονομολόγου να πηγαίνει συγκεκριμένα σε αυτές τις θέσεις. Υπάρχει η διάθεση και για συνέδρια αρκετά και για ημερίδες, όπως και μία πρόταση που ενισχύεται τον τελευταίο καιρό είναι το παρατηρητήριο, το οικονομικό παρατηρητήριο της Κρήτης. Ακριβώς, είδαμε τις προηγούμενες μέρες ότι έγινε η καινοτομία των ενοντέστας στις Γούβες, πάρα πολύ πετυχημένο, που είναι ένας φορέας πάλι που αποδεικνύει πόσο κοντά είναι στην Κρήτη μας. Κάτι αντίστοιχο επιμένουμε ως οικονομολόγοι, ως λογιστές ότι θα έπρεπε να υπάρχει στην Κρήτη. Μπορούμε να το στηρίξουμε, είμαστε κοντά στους οικονομολόγους, κοντά στους λογιστές. Θέλουμε να έρθουν την ημέρα των εκλογών να ψηφίσουν. Η προσέγγιση δική μου είναι λίγο πιο ανθρωποκεντρική, για να υπάρχει μια πιο κρίση και άποψη πέρα των κομματικών πεπιθήσεων, να υπάρχει μία πιο αμερόληπτη υποστήριξη στα θέματα της επικαιρότητας. Ενισχύω όσο γίνεται περισσότερο το επιχειρήν που πρεσβεύει και το Οικονομικό Επιμελητήριο και ελπίζω ότι την Κυριακή θα έχουμε την στήριξη αυτή των οικονομολόγων και των λογιστών. Παντός η κομματική έτσι, η χρειά απόχρωση υπάρχει και στις εκλογές στο Οικονομικό Επιμελητήριο και στις υποψήφιες παρατάξεις, έτσι. Ναι, σωστά. Έντονη είναι παντού. Έντονη παντού. Και παίρνοντας αφορμή και με τις πολιτικές εξελίξεις που σχολιάσατε στο προηγούμενο ρεπορτάζ σας, νομίζω ότι διαχρονικά, σαν ανεξάρτητη κίνηση του επιμελητήριου, διοικώντας το περιφερειακό τμήμα, έχουμε αποδείξει ότι έχουμε μια άλλη φιλοσοφία. Προσπαθώντας να συνθέσουμε περισσότερο, προσπαθώντας να βρούμε κοινές συνισταμένες και μέσα από αυτή τη λογική, χωρίς τις κομματικές εξαρτήσεις, μπορέσαμε να λειτουργήσουμε όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω ότι η κοινωνία, η τοπική, το έχει κατανοήσει αυτό. Μέσα από την εξωστρέφεια που είχε δείξει ο φορέα μας, μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις οι οποίες έχουμε αναλάβει στην τρέχουσα θητεία, κύριε Καρτέρη, νομίζω ότι υπήρξε μια ωραία σύγκληση, συνεργασία. Ουσιαστικά μοιράστηκε και η διοίκηση. Ναι, αυτό είναι πάντα η λογική μας και νομίζω ότι έτσι φέραμε τα αποτελέσματα αυτά. Φέτος, αυτή την τετραετία, θα ήθελα να σταθώ στη συνεργασία με το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και τη μελέτη που συντάξαμε για τις επιχειρήσεις Ανατολικής Κρήτης.
Είναι σημαντικό επίσης ότι αυτή την περίοδο εκπονείται μία μελέτη που μας έχει ζητήσει το Υπουργείο Οικονομικών για το κομμάτι του Αρκαλοχωρίου, την ασυγκρότηση του Αρκαλοχωρίου σε οικονομικό επίπεδο. Και πιστεύω αρχές του χρόνου θα έχουμε αυτή τη μελέτη και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι μία περιοχή που μας απασχολεί όλους και έχουν μείνει πολλά πράγματα πίσω. Μετά το σεισμό. Και έχουν μείνει πράγματα πίσω μετά το σεισμό και έρχονται και πολλά πράγματα αναπτυξιακά λόγω του αεροδρομίου. Λόγω του αεροδρομίου πραγματικά θα αλλάξει όλη η περιοχή και αυτή η μελέτη πιστεύω ότι θα μπορέσει να συμβάλλει σε αυτές τις προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν σε ό,τι αφορά τα προγράμματα που πρέπει να γίνουν χρήση για την περιοχή και πώς μπορεί να αναπτυχθεί η περιοχή μέσα από αυτή την σίγουρα τον καταστροφικό σεισμό που θέλουμε να. Θέλουμε να είναι μια ευκαιρία αναπτυξιακή σε συνδυασμό, όπως είπατε και εσείς, με το αεροδρόμιο. Αλλά θα επιμείνω στο γεγονός ότι τα επιμελητήρια, γενικά τα επιστημονικά, θέλουμε να έχουν μια άλλη φιλοσοφία. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να είναι προτεραιότητα ούτε κομματικές εξαρτήσεις, ούτε λογικές παρελθόντος οι οποίες μας έχουν πάει πίσω. Η λογική μας είναι να μπορέσουμε να συνθέσουμε, μας ενδιαφέρει ο οικονομολόγος, το μέλος μας. Έχουμε 15 διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες μέσα στο επιμελητήριο, δεν είναι μόνο οι λογιστές, οι οποίοι θέλουν, μπορεί να είναι το μεγαλύτερο ποσοστό και οι οποίοι βέβαια άνθρωποι, θέλω να σημειώσω την περίοδο της πανδημίας που βιώσαμε, πήραν όλο το βάρος στην πλάτη τους των δηλωτικών υποχρεώσεων και πραγματικά πρέπει να έχουμε ένα ξεχωριστό λόγο για αυτή την επαγγελματική ομάδα, αλλά υπάρχουν και όλες οι υπόλοιπες επαγγελματικές ομάδες των οικονομολόγων, για τους οποίους το επιμελητήριο διεκδικεί να μπορούν να κατοχυρωθούν και να πιστοποιηθούν μέσα από το επιμελητήριο, για να μπορέσει κάθε ένας από αυτούς να έχει ένα ρόλο συγκεκριμένο. Τοπικά πόσα μέλη είναι, κύριε Καρτέρη? Τοπικά στην Ανατολική Κρήτη ξεπερνάνε τους 4.000 αυτή τη στιγμή. Είναι ένα από τα πιο μεγάλα περιφερειακά. Το καλό για μας είναι ότι έχουμε πολύ καλές οικονομικές σχολές και στην Κρήτη, με το Πανεπιστήμιο Κρήτης τώρα και με το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, οπότε έχουμε συνέχεια εγγραφές νέων μελών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Και σε αυτά τα παιδιά θέλω να τονίσω ότι διαχρονικά έχουμε σταθεί δίπλα, τόσο μέσω από ημέρες καριέρας, πριν από λίγα χρόνια το κομμάτι του Job Days, και για μας το κορυφαίο για μας ήταν αυτή η δημιουργία της ομάδας των μεντόρων που λειτουργούν συμβουλευτικά στα νέα παιδιά. Και αυτό θέλουμε να το εξελίξουμε και στο κομμάτι του επιχειρήν, όπως είπαμε και προηγουμένως, γιατί νομίζουμε ότι είναι σημαντικό σε ένα επιχειρηματία που ξεκινάει, κάνει τα πρώτα του βήματα, να μπορεί κάποιος ειδικός, κάποιος οικονομολόγος, να σταθεί και να συμβουλεύσει αυτόν τον άνθρωπο στο ξεκίνημά του. Σωστά. Κυρία Τσαντρίζου, η κάλπη βεβαίως είναι και σε πανελλαδικό επίπεδο, έτσι, για τη συνέλευση των αντιπροσώπων. Είστε και εκεί υποψήφια. Είμαι υποψήφια και στο πανελλαδικό ψηφοδέλτιο. Πιστεύω ότι υπάρχει μια γενικότερη ανταπόκριση και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Υπάρχει η ανάγκη της πιστοποίησης των οικονομολόγων. Υπάρχει η ανάγκη γεφύρωσης του επιχειρήν με το οικονομικό επιμελητήριο πανελλαδικά, και όλες αυτές οι μελέτες που προαναφέρθηκε και ο κύριος Καρτέρης είναι μείζονο σημασίας αυτή τη στιγμή, ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο πρώτα από τις μελέτες και μετά, όχι εκ του αποτελέσματος, να ζητάμε την βοήθεια του οικονομικού επιμελητηρίου. Υπάρχουν και προτάσεις που θα μπορούσαν να συνθέσουμε πλατφόρμα μέσα στο οικονομικό επιμελητήριο για τους άνεργους οικονομολόγους, συνδεδεμένο με τον ΟΑΕΔ, προκειμένου να υπάρχει και εκεί γεφύρωμα για την ενίσχυση των οικονομολόγων. Πανελλαδικά πιστεύω ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα και πιο δυναμικά. Ας το ευχόμαστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλή επιτυχία και φυσικά θα τα ξαναπούμε. Οι αφορμές είναι πολλές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ.